Κοιτάμε όλοι το συντριβάνι. Στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τις ορθές πρακτικές ανακύκλωσης, ο Δήμος Κομωτινής, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ, διοργάνωσε την εκπαιδευτική δράση και ενημέρωση Luna Park της Ανακύκλωσης. Η δράση έλαβε χώρα την Δευτέρα, 20 Μαΐου, στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής, με τη συμμετοχή 400 μαθητών από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Δήμου μας. Ήταν μια προγραμματισμένη εκδήλωση που προγραμμάτισε πριν από αρκετές ημέρες η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης σε συνεργασία με το Δήμο Κομωτινής και την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, με σκοπό να ευαισθητοποιηθεί ο πληθυσμός της περιοχής μας και συγκεκριμένα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, πάνω σε θέματα ανακύκλωσης. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στη σημερινή δράση. Συμμετέχουν σχολεία του Δήμου Κομωτινής, ενώ αύριο, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί παρόμοια εκδήλωση στους Δήμους Αριανών, Μαρονιές Απών και Ιάσμου. Όπως σας είπα και πριν, ο σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού πάνω σε θέματα ανακύκλωσης, που όμως αυτός θα πρέπει να ξεκινήσει με συγκεκριμένες στοχεύσεις από μικρότερες ηλικίες και συγκεκριμένα στη προσχολική αγωγή και στη δημοτική εκπαίδευση. Σήμερα έχουν έρθει εδώ στην πλατεία, όπου λαμβάνουν μέρος στη δράση αυτή, σε διάφορα παιχνίδια που έχουν στήσει εδώ οι υπεύθυνοι του προγράμματος, νηπιαγωγεία αλλά και δημοτικά σχολεία, με συναδέλφους οι οποίοι πάντα δείχνουν προθυμία σε διάφορες δράσεις και έχουν το κουράγιο να συμμετέχουν σε πολλές δραστηριότητες και συγκεκριμένα σε αυτήν που έχει, όπως σας είπα, σχέση με την ιδέα της ανακύκλωσης. Πολλά σχολεία έχουν εγκαταστήσει ειδικούς κάδους ανακύκλωσης μέσα στο σχολικό κτίριο, αλλά και οι μαθητές αυτά που μαθαίνουν είτε στο σχολείο τους είτε σε άλλες δράσεις παρόμοιες που συμμετέχουν, τα μεταφέρουν στους γονείς τους και έτσι γίνονται πρεσβευτές των ιδεών της ανακύκλωσης στην οικογένειά τους. Για το Δήμο Κομωτινής συμμετέχουν γύρω στα 13 σχολεία, αν θυμάμαι καλά, από την προσχολική και την δημοτική εκπαίδευση. Μπράβο, Μαρία. Έλα,